μπορούμε και πρέπει με την ψήφο μας στο ΚΚΕ να εκφράσουμε την αντίθεσή μας, να καταδικάσουμε την αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική που ζούμε στο πετσί μας και που οι κυβερνήσεις και τα κόμματα την υλοποιούν και την εξειδικεύουν εδώ στην Ελλάδα. Να καταδικάσουμε την πολιτική που γεννά τις άθλιες συνθήκες δουλειάς που έχουν κυριαρχήσει στους κλάδους. Να καταδικαστεί η πολιτική που θέλει τους νέους εργαζόμενους, ειδικά στον επισιτισμό που κυριαρχεί εδώ στην Κυψέλη, να μην γνωρίζουν τι σημαίνει σταθερή δουλειά με δικαιώματα, τι σημαίνει συλλογική σύμβαση εργασίας, τι σημαίνει πλήρη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση, τι σημαίνει οκτάωρο, πενθήμερο, δύο ρεπό συνεχόμενα για ξεκούραση, που δεν ξέρουν τι σημαίνει δωρεάν σπουδές, αφού ένας πολύ μεγάλος αριθμός των νέων εργαζομένων στον επισιτισμό δουλεύει αναγκαστικά για να βγάλει το κόστος των σπουδών του. Να εκφράσουμε την καταδίκη μας, γιατί την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών θα είναι εδώ και οι κατευθύνσεις και οι οδηγίες που μας οδηγούν σε 13 ώρες δουλειά την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, με μισθούς πείνας που κάθε φορά θα αποφασίζει ο Υπουργός, με κριτήριο τα κέρδη βέβαια των επιχειρηματικών ομίλων. Την πολιτική που μας αναγκάζει να κάνουμε δύο δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα και εμείς και όλη η οικογένειά μας. Την πολιτική του πάμε κι όπου βγει, που στήχησε 179 νεκρούς εργαζόμενους εν ώρα δουλειάς το 2023 και ήδη μετράμε δεκάδες το 2024. Την πολιτική που έβγαλε στους δρόμους των χωρών της Ευρώπης εκατομμύρια εργαζόμενους, στη Γαλλία, στη Βρετανία και αλλού, με τις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων δεκαετιών, όπως βέβαια και εκατομμύρια αγρότες, με τις τεράστιες κινητοποιήσεις που οργάνωσαν και φτάσανε μέχρι τις Βρυξέλλες. Οι εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους, από τα τηλεφωνικά κέντρα μέχρι τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι διανομής, οι τηλεφωνητές, οι πληροφορικάροι, οι μάγειρες, οι σερβιτόροι, οι οικοδόμοι, ταυτόχρονα οι συνταξιούχοι από όλους τους κλάδους, μαζί με την νεολαία μας, μπορούμε να στείλουμε μήνυμα ελπίδας και αντίστασης, μήνυμα ότι τέτοιοι αγώνες θα πολλαπλασιαστούν και θα δυναμώσουν το επόμενο διάστημα. Και άλλωστε αυτό φαίνεται και από τα αισιόδοξα αποτελέσματα που μετράμε μέσα στα σωματεία, με πολλές νέες εγγραφές εργαζομένων, με αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές των σωματείων, με δημιουργία νέων σωματείων, με πολύ καλή συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις. Μένουν λίγες μέρες για να δώσουμε τη μάχη με αισιοδοξία και να στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο ένα πιο δυνατό ΚΚΕ με πολύ περισσότερο κόσμο μαζί του, που θα είναι η φωνή των εργαζομένων, των φτωχών αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων και της νεολαίας. Θα είμαστε τα μάτια και τα αυτιά τους. Και αυτό μπορεί να γίνει πράξη για το λόγο ότι στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, ναι, συμμετέχουμε άνθρωποι της δουλειάς, του αγώνα, δοκιμασμένοι στη σύγκρουση, αγωνιστές της γνώσης και της μόρφωσης, των τεχνών και του πολιτισμού, που εκφράζουμε τις αξίες και τα ιδανικά της τάξης μας και του λαού μας. Και δεν είμαστε σαν τα μούτρα τους, σαν αυτούς τους celebrities που έχουν στα ψηφοδέλτια τους η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που βέβαια πολλούς από αυτούς τους χαρακτηρίζει ότι είναι και μεγαλοεπιχειρηματίες και αφεντικά στελέχη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που εξειδικεύουν την πολιτική της εκμετάλλευσης στις επιχειρήσεις. Ένα δυνατό ΚΚΕ που αμέσως μετά τις εκλογές θα συνεχίσει ακόμα πιο δυναμικά την προσπάθεια για να μεγαλώσουν τα συνδικάτα μέσα στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς. Να δυναμώσει ο συλλογικός οργανωμένος αγώνας των εργαζομένων για κάθε ζήτημα, για κάθε πρόβλημα που δημιουργεί αυτή η πολιτική. Γιατί πλέον η πείρα μας συσσωρεύεται και μπορούν να βγουν συμπεράσματα από όλους, όσο βέβαια θα δυναμώνει και η αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής κόντρα στους εργοδότες και τα κέρδη τους. Το προηγούμενο διάστημα είδατε όλοι, μέχρι και την Πρωτομαγιά, πραγματοποιήθηκαν πολύ μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις εκατοντάδων συνδικάτων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας. Απεργίες πανελλαδικές, πανεργατικές, για να δοθεί συνέχεια, για να μαζικοποιηθεί ακόμα περισσότερο ο αγώνας μας. Απεργίες που οργανώθηκαν κόντρα στις επιδιώξεις των συνδικαλιστών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που προσπάθησαν να μην γίνουν αυτές οι κινητοποιήσεις και απεργίες.
και αντικειμενικά, επειδή το προσπάθησαν, βοήθησαν και βοηθούν το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, ό,τι και να λένε. Αυτοί δηλαδή που πίνουν νερό στο όνομα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται πίσω από κάθε αντεργατικό νόμο που ψηφίζεται στη χώρα μας. Και αυτό εμείς το λέμε. Είναι κριτήριο ψήφου. Είναι κριτήριο να προβληματιστούν οι νέοι εργαζόμενοι που δεν τους ξέρουν, που δεν τους έχουν δει ποτέ στα μάτια τους, γιατί δεν πατάνε τα πόδια τους στους χώρους δουλειάς, αλλά κυρίως στα γραφεία των αφεντικών και των υπουργών. Και πάλι καλά, για άλλη μια φορά υπήρξαν χιλιάδες εργαζόμενοι στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που δεν τους ακολούθησαν, πήραν αποφάσεις μέσα από τα συλλογικά τους όργανα και οργάνωσαν με μαζικούς όρους αυτές τις απεργίες. Είναι λοιπόν κριτήριο ψήφου για το ποιοι μπήκαν μπροστά για τη διεκδίκηση, για αυξήσεις στους μισθούς, για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων που θα κατοχυρώνουν δικαιώματα, για κατάργηση των απαράδεκτων φόρων και αντιμετώπιση της ακρίβειας, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για το ζήτημα της υγείας. Ποιοι μπήκαν μπροστά στη διεκδίκηση για το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία και τις απαραίτητες υποδομές που διεκδικούν οι σύλλογοι των γονέων, οι επιστημονικοί, στην επιστημονική εκπαίδευση που τη μετατρέπουν σε εμπόρευμα και που για άλλη μια φορά με αυτές τις διεκδικήσεις οι φοιτητές με την ΚΝΕ μπροστά οργάνωσαν μαζικότατες και πολυήμερες κινητοποιήσεις και έσπασαν το αφήγημα της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων και θα το ξανασπάσουν, όπως είπε και ο Νίκος ο Σοφιανός, με τις εκλογές την Τετάρτη με πρώτη δύναμη την πασπουδαστική. Είναι κριτήριο ψήφου, λέμε εμείς, για το ποιοι μπήκαν μπροστά να γίνουν οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν ειδικά στις 28 του Φλεβάρη, που έφεραν και ως αποτέλεσμα όχι μόνο να μην ξεχαστεί το εργοδοτικό κρατικό έγκλημα στα ΤΕΠΗ, αλλά να αποκαλυφθεί ταυτόχρονα και η προσπάθεια συγκάλυψης και η συγκάλυψη της πολιτικής που οδήγησε στο θάνατο 57 ανθρώπους, οι περισσότεροι νέα παιδιά φοιτητές. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, γνωρίζετε όλοι ότι όπου πάρθηκαν μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, όπου εφαρμόστηκε ή υπογράφτηκε συλλογική σύμβαση με αυξήσεις στους μισθούς, όπου κερδίθηκαν δικαιώματα, όπου ανακλήθηκαν απολύσεις, όπου είχαμε αποτελέσματα του οργανωμένου αγώνα, μπροστά ήταν οι κομμουνιστές, μέσα στους διανομείς, στους οικοδόμους, στους μεταλλεργάτες, στον αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ, που συνεχίζουν περήφανα τον αγώνα τους και στρίμωξαν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική των άλλων κομμάτων που θέλουν τη μοναδική βιομηχανία σιδηρονικελίου στην Ευρώπη κλειστή για να υπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ κέρδισαν άλλη μια μάχη, είναι ακόμα όρθιοι και είναι η απάντηση σε όλους όσους παίρνουν την απογοήτευση και την λογική της αναποτελεσματικότητας των αγώνων, γιατί με την αλληλεγγύη του λαού και των εργαζομένων πέτυχαν το ακατόρθωτο και είναι παράδειγμα για όσους ακόμα δεν πιστεύουν στον οργανωμένο αγώνα μέσα από τα συνδικάτα. Και ταυτόχρονα έστειλαν και μήνυμα ότι δεν πρόκειται να παραδώσουν αυτόν τον αγώνα, δεν πρόκειται να παραδώσουν τα σπίτια τους και το βιός τους. Τέτοιοι αγώνες είναι που διακρίθηκαν και διακρίνονται για τη μαζικότητα, τη μαχητικότητα των εργαζομένων και χωρίς καμία αμφισβήτηση κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν τους καθοδήγησε το ΚΚΕ. Όλοι οι εργαζόμενοι λοιπόν και ο λαός πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν μας χάρισε τίποτα καμιά κυβέρνηση ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι κερδίσαμε το κερδίσαμε με τους αγώνες μας, γιατί βάλαμε μπροστά τις ζωές μας και όχι τα κέρδη τους. Αυτοί οι αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος που γέμισαν τις κεντρικές πλατείες όλης της Ελλάδας και της πρωτεύουσας εδώ της Αθήνας είναι η πραγματική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Ατόφια, εργατική, λαϊκή, ταξική αντιπολίτευση που χωρίς καμία αμφισβήτηση μπορεί να την οδηγήσει μπροστά το ΚΚΕ. Μαζί βέβαια με πρωτοπόρους εργαζόμενους σε μεγάλους κλάδους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, μαζί με τους φτωχούς αγρότες και τους μικρούς επαγγελματίες, μαζί με την νεολαία μας. Μαζί με τους μετανάστες εργάτες που ζουν εδώ στην περιοχή και σε άλλες πολλές περιοχές της Αττικής, που για άλλη μία φορά τους στερούν το δικαίωμα της συμμετοχής στις εκλογές.
ενώ ταυτόχρονα εδραιώνουν τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα με τις συμφωνίες για μετακλήσεις που φυλακίζουν χιλιάδες συναδέλφους μας, τους μετατρέπουν στην ουσία σε κτήμα των εργοδοτών που θα έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για το δικαίωμα στη δουλειά τους για μια καλύτερη ζωή. Οι εργαζόμενοι, είτε είμαστε Έλληνες, είτε μετανάστες, είτε πρόσφυγες, ανεξάρτητα το χρώμα του δέρματος και την καταγωγή μας, μπορούμε και πρέπει να συμπορευτούμε με το ΚΚΕ, να μαζικοποιήσουμε τα συνδικάτα μας, να φτιάξουμε νέα, για να έχουμε ίσα δικαιώματα στη δουλειά, για να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια, την τρομοκρατία, την καταστολή και τον ρατσισμό. Να ισχυροποιήσουμε συνολικά το εργατικό λαϊκό κίνημα στην προοπτική να χτυπήσουμε τις αιτίες που γεννούν την εκμετάλλευση και τη μισθωτή σκλαβιά. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να δυναμώσει αυτή η αντιπολίτευση. Γιατί ναι, θα είναι κάτι διαφορετικό, αλλιώτικο, εάν το ΚΚΕ ενισχυθεί εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις για μας τους εργαζόμενους, εκεί που συνδιαμορφώνονται οι οδηγίες τους, οι κανονισμοί, οι συνθήκες, οι συμφωνίες, όλα αυτά δηλαδή που βρίσκονται πίσω από τα προβλήματά μας. Αυτές τις αποφάσεις ψηφίζουν μαζί όλες οι κυβερνήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία από τις ψηφοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο την τελευταία πενταετία αποκαλύπτουν και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το Βελόπουλο και όλους. Έχουν ψηφίσει το 70% των ψηφοφοριών που κατέβηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μάλιστα, βλέπουμε και το γνωστό Πλασιέ το Βελόπουλο με τις γνωστές αντιδραστικές σκοταδιστικές θέσεις να γαυγίζει, υποτίθεται απέναντι στο πολιτικό σύστημα, την ίδια ώρα που ξέρουν όλοι, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν την εξουσία, ότι δεν δαγκώνει, ότι είναι καθαρά δικός τους άνθρωπος, ακίνδυνος, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία βέβαια των ψηφοφοριών, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έκανε με το πρώτο μνημόνιο, με τα λόμπι, με την κοινή αγροτική πολιτική. Και εμείς ξέρουμε και το λέμε σε όλους. Θέλει και αυτός να παίξει το ρόλο του, ώστε να μην εκφραστεί η καταδίκη του λαού στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, να μην ενισχυθεί δηλαδή το ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, οι αντιλαϊκές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αλλάζουν και φυσικά δεν ανατρέπονται, όπως θέλουν να μας κοροϊδέψουν οι εξυπνάκηδες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, δεν ανατρέπονται από τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά κυρίως ανατρέπονται έξω, στον δρόμο του αγώνα. Και γι' αυτό οι εργαζόμενοι καμιά δουλειά δεν έχουν με τα κόμματα του κεφαλαίου και πρέπει να τα εγκαταλείψουν. Πρέπει να ενισχύσουν τον αυθεντικό αντίπαλο της πολεμοκάμπυλης Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κομμάτι της. Αυτά τα κόμματα μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που μπλέκουν και τη δική μας χώρα ακόμα πιο βαθιά στον πόλεμο, που έχουν κάνει την Ελλάδα στόχο αντιπίνων. Που το βιός και τον υδρότα μας το μετατρέπουν σε κανόνια και όπλα, πολεμικό εξοπλισμό για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Την ίδια ώρα που τα νοσοκομεία, τα σχολιά υπολειτουργούν και γίνονται ακριβό εμπόρευμα που πρόσβαση έχουν λίγοι και τώρα από ό,τι φαίνεται θα έχουν μόνο οι VIP, όπως έδωσαν την εντολή στον Ευαγγελισμό. Φίλες και φίλοι, σήμερα η ψυχή μας, η καρδιά μας, η σκέψη μας βρίσκεται στην Παλαιστίνη και το λαό της, σε κάθε κατατρεγμένο δοκιμαζόμενο λαό που ζει τη βαρβαρότητα με τον πιο άγριο τρόπο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέα Αριστεράς και των άλλων κομμάτων, σπρώχνει τη χώρα στο σφαγείο των υπεραλιστικών σχεδιασμών και των συμμάχων τους, τους Αμερικάνους, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ήδη μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο ορμητήριο των ατοικών. Έχουν στείλει τη φρεγάτα και το προσωπικό ενόπλων δυνάμεων 3.500 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά μας, στο στόμα του λύκου. Τους ευχήθηκαν και καλή τύχη μάλιστα, γιατί είναι τόσο προκλητικοί και δεν έχουν τσίπα πάνω τους. Για την προστασία των συμφερόντων πήγανε, των συμφερόντων των εφοπλιστών που εκμεταλλεύονται τους ναυτεργάτες συναδέλφους μας, που απαλαμβάνουν αφορολόγητο πετρέλαιο και έχουν εθελοντική φορολογία, που βγάζουν τεράστια κέρδη ακόμα και μέσα στις εμπόλεμες ζώνες, ανεβάζοντας τα ναύλα. Για τα συμφέροντα όσων έχουν επενδυμένα κεφάλαια στην ναυτιλία και στη διαμετακόμιση, στις θαλάσσιες και επίγειες μεταφορές που ξεζουμίζουν και αφήνουν απροστάτευτους τους εργαζόμενους. Και αυτά συμβαίνουν ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται 2 χρόνια με χιλιάδες νεκρούς, ισοπεδωμένες πόλεις και χωριά κάτω από τα κανόνια των ανταγωνισμών ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Όλα αυτά δείχνουν ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας νέες γενικευμένες συγκρούσεις,
συγκρούσεις που αφορούν την κούρσα για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο άρμα του καπιταλισμού ανάμεσα στα αμερικάνικα και τα κινέζικα κυρίως μονοπόλια. Αυτός είναι ο κόσμος της ειρήνης και της ευημερίας που υπόσχονταν στους εργαζόμενους και τους λαούς της Ευρώπης, που μας προπαγάνδιζαν, ιδιαίτερα μετά τις ανατροπές στα σοσιαλιστικά κράτη, όλα αυτά τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα του ΝΑΤΟ. Αλήθεια, αυτοί που τα έλεγαν αυτά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξασφαλίσει στους λαούς της Ευρώπης την ειρήνη, τι έχουν να πούνε σήμερα που η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να εμπλέκεται άμεσα σε πολέμους και μάλιστα σε δύο ταυτόχρονα μέχρι τα μπούνια. Μέσα στα πλαίσια αυτής της υποτιθέμενης ειρήνης και της ευημερίας και τη λεγόμενη εξασφάλιση της νατοϊκής συνοχής, η κυβέρνηση προωθεί τα σχέδια των διευθετήσεων των ελληνοτουρκικών με μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και οι όποιες συμφωνίες συζητιούνται ετοιμάζουν το νέο γύρο έντασης και πολεμικών κινδύνων που γεννάει αυτός ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις αστικές τάξεις. Μέχρι και προτάσεις για να φύγουν χερσαίες δυνάμεις από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία ακούστηκαν και προσπαθούν να τις υλοποιήσουν με πρωτοπόρο τον Μακρόν. Και σε αυτό το πλαίσιο συναντήθηκε και ο Μητσοτάκης με τον Ζελένσκι. Εμπλέκουν δηλαδή την Ελλάδα σε ένα πόλεμο όλο και πιο ενεργά και στηρίζουν ταυτόχρονα και το κράτος του Ισραήλ που διαπράττει μια τεράστια γενοκτονία 5 μήνες τώρα στη Γάζα με πάνω από 30.000 νεκρούς. Γι' αυτό λοιπόν τώρα είναι η ώρα να ακουστεί ένα μεγάλο όχι στη μετατροπή της χώρας μας σε αιχμή του δόρατος. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα με την ψήφο στο ΚΚΕ να καταδικάσουμε αυτούς τους υπερελιστικούς πολέμους και να εκφραστούν τα αιτήματα και μέσα στις Βρυξέλλες για να επιστρέψει η φρεγάτα από την Ερυθρά, να ακυρωθούν τώρα όλες οι συμμετοχές, ακόμα και η χρησιμοποίηση του αρχηγείου της Λάρισας ως επιτελείου της αποστολής Ασπίδες, να επιστρέψουν τα στρατεύματα, να πάψει η αποστολή οπλισμού και να αναγνωριστεί επιτέλους το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως έχει αποφασίσει ομόφωνα και η Ελληνική Βουλή. Αλλά δεν το υλοποιούν, όπως ξέρετε, γιατί δεν είναι και κανένα μνημόνιο να το εφαρμόσουν επί τόπου. Ο λαός μας, εμείς πιστεύουμε ότι έχει τη δύναμη να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις και μπορεί να δείξει τον δρόμο του αγώνα για να επιπλακεί η χώρα μας από το μακελιό, σπάζοντας τα ζεσμά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δική του εξουσία για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για τους λαούς. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θέλουμε και από εδώ σήμερα να ξεκαθαρίσουμε ότι όντως στο έδαφος μιας πιθανής εμφάνισης νέας καπιταλιστικής κρίσης, όπως και της γενίκευσης των πολεμικών συγκρούσεων, υπάρχει ο κίνδυνος της ανόδου εθνικιστικών φασιστικών μορφωμάτων, δεδομένου ότι γίνεται προσπάθεια η δικαιολογημένη οργή των λαών της Ευρώπης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις να στραφεί σε τέτοιες ανώδυνες λύσεις. Άλλωστε η Μελόνι που κυβερνά σήμερα στην Ιταλία απέδειξε ότι είναι πιστή στο σύστημα και ρούπι δεν κουνάει από τη γραμμή τους. Έχουμε πείρα και ιστορική και πρόσφατη για το ποιους πραγματικά εξυπηρετούν αυτές οι δυνάμεις που αρχικά παρουσιάζονται ως δήθεν αντισυστημικές. Μπράβοι, τσιράκια των επιχειρηματικών ομήλων είναι. Και η ιστορική πείρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης που προσπαθούν να τη σβήσουν από τη μνήμη των λαών για να τη μετατρέψουν μέρα της Ευρώπης, της νίκης του κόκκινου στρατού στις 9 Μαΐου του 1945, επιβεβαιώνει ότι το σύστημα και οι δυνάμεις που το υπηρετούν, όσο ισχυροί και να φαίνονται, δεν είναι ανίκητοι και οι λαοί έχουν τη δύναμη να τους ανατρέψουν. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να θυμίσουμε σε όλους ότι το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή των εθνικών εκλογών μετά τις εθνικές εκλογές είχε τονίσει ότι το ποσοστό των νεοδημοκρατών στις εθνικές εκλογές δεν αποτελούσε λευκή επιταγή, ούτε ένδειξη ότι ο κόσμος καλοπερνάει και τους έχει εμπιστοσύνη. Όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που μάλιστα έβριζε τους εργαζόμενους και το λαό που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Και τώρα βρίζουν τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ στα Facebook και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό έχει ήδη αποδειχθεί ότι δεν τους έχουν εμπιστοσύνη από τη μεγάλη συμμετοχή στις λαϊκές κινητοποιήσεις, από τη δυσαρέσκεια και την αφισβήτηση που δυναμώνει και θα δυναμώσει κι άλλο, λέμε εμείς. Όμως, ο μόνος τρόπος για να πιάσει τόπο αυτή η δυσαρέσκεια, η αφισβήτηση προς τις εκλογές, είναι με την ψήφο στο ΚΚΕ και όχι με την αποχή.
Όχι με την ψήφο σε κόμματα που έρχονται και παρέρχονται ίσα ίσα για να παίξουν το ρόλο της πατερίτσας του πολιτικού συστήματος, όπως κάνει η Πλεύση Ελευθερίας, ο Λοβέρδος και όλοι αυτοί οι σαλτιμπάκοι. Στο ΚΚΕ αξίζει να πάει η ψήφος, γιατί είναι ο μόνος πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Αυτό φοβούνται και η Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιχειρηματικοί όμοινοι. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να ψάχνει πολύ το 46% του ελληνικού λαού που δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ότι θέλει να αποδοκιμάσει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει την επιλογή. Εδώ είναι το ΚΚΕ. Και η ψήφος που όταν ανοίγει η κάλπη μένει η ίδια, αυτή είναι. Είναι το ΚΚΕ. Η μόνη που θα γίνει αμέσως μετά, την επόμενη μέρα, στις 10 του Ιούνιου, δύναμη στους χώρους δουλειάς, στους αγώνες μας. Και φίλες και φίλοι, αν δεν αρχίσουν να ικανοποιούνται τα βασικά αιτήματα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων, των αγροτών, των επαγγελματιών, είναι βέβαιο, λέμε εμείς, ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Για όλους εμάς, βέβαια, που ζούμε μόνο από τη δουλειά μας. Και είναι βέβαιο επίσης ότι για να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα, πρέπει να χάσουν αυτοί που δεν δουλεύουν και ζουν από τη δουλειά μας. Αυτοί δηλαδή που έχουν την ιδιοκτησία στις επιχειρήσεις, στα μηχανήματα, στις εκτάσεις γης, που πλουτίζουν απεριόριστα από την κατάργηση των δικαιωμάτων μας, από τη μείωση των μισθών μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι εργαζόμαστε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο σε αυτή την τεράστια αλυσίδα παραγωγής για να προχωράει η οικονομία του κέρδους και της αγοράς και ταυτόχρονα όλο και λιγότεροι γίνονται δισεκατομμυριούχοι. Παράγονται πλήθος προϊόντων, υπηρεσίες, γεννιούνται νέες δυνατότητες μέσω της ανάπτυξης της επιστήμης, της τεχνολογίας. Και αντί να κατανέμονται και να αξιοποιούνται όλα αυτά προς όφελός μας, όλο και απομακρύνονται. Αυτήν την τεράστια αντίθεση που δείχνει τη σαπίλα αυτού του συστήματος, μας την παρουσιάζουν ως δεδομένη κανονικότητα της Ευρώπης. Όταν λοιπόν τους ακούτε να λένε ότι πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι, αυτό εννοούνε. Να γίνουμε εμείς φτωχότεροι και αυτοί να γίνουν πλουσιότεροι. Εμείς να δουλεύουμε και αυτοί να συνεχίζουν να είναι παράσιτα, άχρηστοι στην παραγωγική διαδικασία. Η σταθερότητα και η κανονικότητα που κάθε μέρα ακούμε από τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων σημαίνει αυτό που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει 16 εκατομμύρια άνεργοι, 95 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στο όριο της φτώχειας και που από αυτούς πολλά είναι παιδιά κάτω των 18 χρονών. Σημαίνει 14 κράτη που δεν έχουν συλλογική σύμβαση εργαζόμενοι το 50% των εργαζομένων. Σημαίνει ποινικοποίηση του δικαιώματος να αντιδράς, να αγωνίζεσαι. Ποινικοποίηση του δικαιώματος στην απεργία, της συνδικαλιστικής δράσης. Σημαίνει χρηματιστήριο ενέργειας. Σημαίνει καταστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρατσισμό και άγρια εκμετάλλευση που στηρίζουν ξεδιάντροπα και τα άλλα κόμματα εκτός από το ΚΚΕ, που αποδείχθηκε με τη στάση του στο νέο απάνθρωπο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, για το οποίο βέβαια πανηγυρίζει και ο Μητσοτάκης, ένα σύμφωνο έκτρωμα που επισφραγίζει και τον επίσημο ενταφιασμό της συνθήκης της Γενέβης και για τους πρόσφυγες, που προβλέπει fast track διαδικασίες απόρριψης της αιτήσης του ασύλου, προληπτικές φυλακίσεις, ασύλληπτο φακέλωμα και μάλιστα λήψη βιομετρικών μέτρων και στοιχείων σε παιδιά 6 χρονών. Για αυτά πανηγυρίζουν, για αυτή τη φυλακή. Αυτοί μας παρουσιάζουν ως λύση, που προβλέπει τα κράτη να στέλνουν αυτούς τους ανθρώπους που τους πρόχνουν στη φτώχεια και την προσφυγιά να γυρίζουν πίσω στις εμπόλεμες ζώνες. Μόνο το ΚΚΕ μέσα στην Ευρωβουλή και μέσα στους αγώνες αποκαλύπτει και αντιπαλεύει τις αιτίες της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, τον υπεριαλιστικό πόλεμο και το σύστημά τους. Ξεσκεπάζει, καταψηφίζει και παλεύει αυτές τις άγριες πολιτικές. Μόνο οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, με περισσότερες από 100 παρεμβάσεις στο κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο, αποκάλυψαν από την αρχή το βαθιά αντιδραστικό χαρακτήρα αυτού του συμφώνου. Στήριξαν τους αγώνες των μεταναστών, των εργατών γης, των εργαζομένων στις τηλεπικοινωνίες και σε όλους τους κλάδους. Ενώ τα άλλα κόμματα στήριξαν από την αντίθετη πλευρά. Ο ελληνικός λαός, η νεολαία, με την ψήφο του στις ευρωεκλογές, λοιπόν, πρέπει να τιμωρήσουμε αποφασιστικά αυτά τα κόμματα, γιατί έχουν βάλει τη σφραγίδα τους σε αυτή τη βάβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ρίξουν μαύρο στην ελληνική λύση που καταψήφισε το σύμφωνο αυτό με λογική και φρασιολογία που παραπέμπει ευθέως σε φασιστικές και ρατσιστικές ιδέες.
Για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μας μιλάνε συνέχεια και μας λένε να κάνουμε κι άλλες θυσίες όλος ο ελληνικός λαός για να μείνουμε σε αυτήν. Οι εργαζόμενοι όμως που ζουν και στις λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που οι περισσότεροι είναι μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς από όλο τον κόσμο, με τους αγώνες τους αποκάλυψαν την κατάσταση που ζουν και στη Γερμανία και στην Αγγλία και στην Πορτογαλία και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο και είναι η απόδειξη ποιος τελικά κερδίζει σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο ερώτημα λοιπόν που μας θέτουν όλοι όσοι συζητάμε αν υπάρχει λύση, απαντάμε ναι, υπάρχει λύση. Γιατί υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ για την οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας όπου θα είναι στα χέρια των εργαζομένων, για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εργατική εξουσία, κεντρικό σχεδιασμό, κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, γιατί το πραγματικό ερώτημα είναι ανάπτυξη για ποιον, για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για τους λίγους ή για τους πολλούς, για το κέρδος ή για τις ανάγκες μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη που υπερασπίζονται όλοι οι άλλοι και την ονομάζουν ρεαλιστική, ότι έχει φτάσει το 30% του ελληνικού λαού να ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, ότι ο κατώτερος μισθός που ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία με τον νόμο Βρούτση Αξιόγλου είναι λίγο ψηλότερος από το 2012, ενώ ο μέσος μισθός είναι 26% χαμηλότερος από αυτό που υπήρχε το 2009 και μας έκλεψαν και τις τριετίες 12 ετών από τους εργαζόμενους με το ΜΟΥΦΑ ξεπάγωμα. Στην ανάπτυξη αυτή τη ρεαλιστική που λένε, στην ανάπτυξή τους είναι που η ακρίβεια στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης με βάση τις δικές τους έρευνες μας έχει οδηγήσει ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων να τρώμε κρέας βαριά δύο φορές την εβδομάδα. Χαρακτηριστικό επίσης είναι το παράδειγμα του κλάδου όπου εγώ δουλεύω ως μάγειρας και διανομέας. Ενώ τα ρεκόρ αφίξεων εισπράξεων κερδών σπάνε το ένα μετά το άλλο, οι εργαζόμενοι και αυτής εδώ της περιοχής, όπως και συνολικά οι εργαζόμενοι, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα που έχουν να κάνουν με ανάγκες επιβίωσης, οι οποίες έρχονται σε δεύτερη μοίρα για την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματά τους. Τα πανάκριβα εισιτήρια στις μεταφορές, τα διόδια, η άνοδος των τιμών στα τρόφιμα και στην εστίαση, η ακρίβεια στα καύσιμα έχουν γίνει απαγορευτικά εμπόδια για όλο το λαό και ειδικά για τους εργαζόμενους στον κλάδο μου, ώστε να μπορούμε να χαρούμε διακοπές, αναψυχή, πολιτισμό και διασκέδαση, να έρθουμε σε επαφή με τους υπόλοιπους λαούς. Ενώ τα έσοδά τους το 2023 στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού ήταν 20,5 δισεκατομμύρια ευρώ, οι μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων, των εργαζομένων στην εστίαση, πήραν αύξηση ψίχουλα μετά από σκληρούς αγώνες και απεργίες κατά 5%, όπου βέβαια εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση. Μισθός που είναι 10 ευρώ κάτω από το 2011. Και έτσι όπως πάει το πράγμα, να ξέρετε, σε λίγο, λόγω και των Airbnb και γενικότερα της αγοράς στέγης, θα φτάσουμε στο σημείο οι εργαζόμενοι να δίνουμε όλο το μισθό μας στο Νίκη ή να αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε στο κέντρο και να μένουμε στη Θήβα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η τιμή για μια γκαστονιέρα έχει ξεπεράσει τα 400 ευρώ. Πανάκριβα ενίκεια για σπίτια που δεν καλύπτουν ούτε τις ανάγκες μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι το ΚΚΕ δεν περιμένει στη γωνία μέχρι ο λαός να υιοθετήσει το πρόγραμμά του. Ξέρουμε και εμείς καλά, μέσα από την πείρα μας, από τους αγώνες, μέσα από την καθημερινή μάχη, γιατί μόνο μέσα σε αυτήν, στην καθημερινή δράση, στη σύγκρουση και στη διεκδίκηση, αλλάζουν οι συνειδήσεις. Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν οι εργαζόμενοι, μπαίνουν στον αγώνα. Και κανένας εργαζόμενος, κανένας νέος δεν πρέπει να τσιμπήσει στην παγίδα που έχουν στήσει οι μηχανισμοί τους περί απομόνωσης από την ευρωπαϊκή προοπτική. Γιατί στην ουσία τώρα είμαστε απομονωμένοι από το δικαίωμα να έχουμε δουλειά με δικαιώματα, να έχουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας, να μπορούμε να σκεφτούμε το μέλλον μας. Και επειδή και εδώ στην περιοχή η συζήτηση που γίνεται από τα μέλη και τα στελέχη του κόμματός μας με τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλος βαθμός συμφωνίας με την περιγραφή των προβλημάτων και της κατάστασης, που και αυτό είναι σημαντικό, εμείς θέτουμε ένα πολύ βασικό ζήτημα σήμερα. Τι θα κάνουμε? Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε παθητικά τη λεμιτόμονα να έρχεται στο κεφάλι μας ή θα αντιδράσουμε? Θα εγκρίνουμε αυτή την πολιτική ή θα την καταδικάσουμε? Θα παλέψουμε,
Θα μπούμε στον αγώνα ή θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Η ψήφος στο ΚΚΕ μπορεί να εκφράσει να αντιδράσουμε. Μπορεί να εκφράσει την απόφαση να παλέψουμε. Μπορεί να εκφράσει την απόφαση να στείλουμε ένα πανευρωπαϊκό μήνυμα αντεπίθεσης, γιατί την επόμενη μέρα θα μπούμε μπροστά στον αγώνα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης για τα δικά μας δικαιώματα, για τη δική μας ζωή. Πάμε λοιπόν μπροστά όλοι μαζί για να γεμίσουμε τις κάλπες με εκατοντάδες χιλιάδες ευρωψηφοδέλτια του ΚΚΕ, να κοκκινήσουμε τις κάλπες και να προετοιμάσουμε την επόμενη μέρα. Καλή δύναμη!